δανειστεί για να τα βγάλει πέρα με τα 1200. Μάλλον μείον είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Άρα καταλαβαίνετε πώς πάμε. Θα σας αφήσουμε για λίγο για να πάμε να συναντήσουμε. Είναι περιμένει υπομονετικά, αλλά δεν έχει πρόβλημα, είναι φίλος. Ο πρόεδρος του Internet Now, ο Νίκος Βασιλάκος. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάτι μοναδικό θα κάνουμε. Μόνο στο Γιώργο Παπαδάκη γίνεται. Ναι, και τη Μαρία, για τη Μαρία το έκανε σκιά αυτά για τα τη Μαρία, και για τη Μαρία και για τον Γιώργο. Λοιπόν, πώς νιώθουμε ασφαλείς και κρατάμε τα παιδιά μας ασφαλή. Υπάρχει μια εφαρμογή, τη βλέπετε τώρα. Για γιατί κάνετε, έχετε σούπερ οργάνωση. Βλέπετε live την κόρη μου στο σχολικό. Που πηγαίνει στις ουρσουλίνες. Μπορούμε να το ξαναδούμε, παιδιά. Μπορείτε να το δείτε live. Πώς κινείται στο χάρτη η Άντζελα. Γιατί είναι πολύ ωραίο στη. Α, μπορεί να μην έχει μπαταρία. Μπορούμε, ναι, να το ξανά. Ναι. Εσείς ανοίξτε το κινητό σας, γιατί έχουμε κάνει τον αντικατοπτρισμό. Αμέσως, το γνωστό mirroring που μάθαμε. Πάμε, λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, το βλέπουμε live. Είναι σε πραγματική εικόνα τώρα. Πραγματική εικόνα είναι η Άντζελα στο σχολικό. Πηγαίνει στο σχολείο, στις Ουρσουλίνες πρώτη γυμνασίου και βλέπω, αν τρέχει πολύ το σχολικό, μπορώ και το βλέπω, μου βγάζει ταχύτητα αυτοκινήτου, ότι είναι σε αυτοκίνητο, τις διαδρομές που κάνει, συγχρονίζει, πόσο μπαταρία έχει το παιδί, έχει 60% μπαταρία, για να το ενημερώσω. Αποκλείεται τώρα. Κι όμως, Life 360, νόμιμο, δωρεάν. Τηρούνται όλοι οι κανονισμοί προσωπικών στην δεδομένων. Στην Άντζελα δεν ξέρω αν αρέσει τώρα αυτό, κύριε Βασιλάκη. Στην Άντζελα, η Άντζελα μου το έμαθε, παιδιά. Αλήθεια τώρα. Η Άντζελα μου το έμαθε. Και τι είπε, μπαμπά, έτσι θέλω να με παρακολουθεί. Όχι, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, το έχουμε με τις φίλες μας για να μπορούμε να συντονιζόμαστε και να βλέπουμε πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος, πού βγαίνουμε, πώς θα συναντηθούμε στο μολ. Πάντως, έχουμε φτάσει σε ένα μολ και δεν μπορούμε να βρεθούμε. Για πες μας την εφαρμογή για να την ακούσουν οι φίλοι. Λοιπόν, είναι η Life 360. Life 360. Και βλέπετε ότι με τις τεχνικές δυνατότητες που έχει το Καλημέρα Ελλάδα, είναι στους δέκτες σας από το κινητό μου. Αυτό και βλέπετε. Μισό λεπτό, αν το παιδί βγει από τη σύνδεση ή κλείσει το κινητό του, εκεί εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή. Σου δείχνει ανα πάσα στιγμή, μπορείς και βλέπεις πού βρίσκεται, πόσο μπαταρία έχει, ποιο ήταν το τελευταίο στίγμα που έδωσε, το βλέπετε, πότε συνδέθηκε τελευταία στιγμή. Πόσο τρέχει το όχημα πάνω στο οποίο είναι, φανταστείτε να κοιτάξετε τώρα και να δείτε διακόσια. Έχεις μια Νικολούλη στο κινητό σου. Έχεις έναν, εγώ θα πω, νιώθεις ασφάλεια διότι οι ψηφιακές δυνατότητες είναι για να μας δώσουν ασφάλεια για τα παιδιά μας, γιατί χρειάζεται οι γονείς, χωρίς να παρακολουθούμε, να έχουμε μια εποπτεία. Είναι πολύ σημαντικό να συνδεόμαστε με τα παιδιά, να κάνουμε σέρφινγκ με τα παιδιά, να βλέπουμε, έρχεται το παιδί και σου λέει, μπαμπά να σου δείξω ένα βίντεο, κάτσε και δες το. Δεν μπορεί να απογοητεύεις το παιδί, να μην είσαι δίπλα του στον ψηφιακό κόσμο. Το παιδί δεν ξέρει τα πάντα. Νίκο, να το ρωτήσω αντίστροφα τώρα. Ναι. Αν μπορείς να κάνεις αυτό που μας περιγράφεις εδώ και είναι όντως εντυπωσιακό, σίγουρα μπορούν και οι αρχές να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από έναν υπολογιστή και προσπαθεί να κλείσει ραντεβού για να βιάσει έναν. Ανά πάσα στιγμή και δεν είναι τυχαίο ότι είναι στο στόχαστρο των αρχών αυτή η εταιρεία, η Blind Chat, η οποία έδινε ανώνυμη πρόσβαση σε ενηλίκους και ανηλίκους. Λειτουργεί νόμιμα αυτή. Αυτή είναι μεγάλο θέμα, Γιώργο, και πρέπει να εξεταστεί από όλες τις πλευρές, γιατί θα σου πω. Γιατί είπες ανηλίκους. Είπα ανηλίκους, γιατί μπορούν και συνδέονται χωρίς να γίνεται επιβεβαίωση από mail. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αρχή η οποία διώκει τα πάντα, καταδιώκει και μας προστατεύει, είναι η αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών και η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απουδουπουχού, όπως το λέμε στη γλώσσα μας, είναι η αρχή που διασφαλίζει ότι κανένα προσωπικό δεδομένο δεν ξεφεύγει από τη δυνατότητα του χρήστη του, του προσώπου και θα σου πω ότι τα δεδομένα θέσης και κίνησης διασφαλίζονται και προστατεύονται. Εάν μία εφαρμογή δεν έχει συγκαταθέσει και συνενέσει με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορεί να λειτουργεί όπως είναι αυτή η εφαρμογή που δείχνουμε, η Life 360 που είναι για την προστασία των παιδιών. Οι ιστοσελίδες που ζητούν πάντως να πεις ότι είσαι άνω των 18 και ένα παιδί που δεν είναι άνω των 18 μπορεί να μπει και να πει ναι είμαι. Και να πατήσει το τι. Δεν σου ζητάει πιστοποιητικό γεννήσεως. Όχι, να σας πω κάτι όμως, παιδιά. Αυτό διασταυρώνεται από τα mail, από τη δημιουργία λογαριασμού mail και από πολλά άλλα πράγματα που έρχονται και συγκλίνουν σαν πληροφορία. Θα σας πω επίσης ότι περιμένουμε σύντομα άλλη μια εφαρμογή που ονομάζεται Noon Lighting. Αυτή είναι για ενήλικες, ώστε να μπορώ να ειδοποιήσω τον Γιώργο, τη Μαρία, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον οποιονδήποτε, ότι πάω να κάνω μια συνάντηση με κάποιον, μπορεί για online dating. Θα με έχεις στο νου σου, Γιώργο, να μην μου συμβεί κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω ότι πήγα, κάτι. Συναντήθηκα και γύρισα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι.
υπάρχουν 213 άτομα που μπορεί να είναι 513, 813. Ναι, ναι. Τα οποία λένε είχα μπει σε αυτή την εφαρμογή. Θα βρεθούν ένα προς ένα, στο λέω εγώ, γιατί υπάρχουν ψηφιακά στοιχεία και τεκμήρια. Μάλιστα. Γιατί ο άξιος δημόσιος λειτουργός, ο κύριος Παπακώστας από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και σηκώνει ένα βάρος, θα σου πω Γιώργο, δυσβάσταχτο, γιατί δεν είναι στελεχωμένη η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν τώρα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήμουν ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα έλεγα, που είναι και συντοπίτης μου από τον Κότρονα, εγώ είμαι από το Σκουτάρι, να σου πω στη Μάνη, οπότε τον βλέπω και σαν γείτονα, και θα του έλεγα γρήγορα να στελεχωθούν με νέα παιδιά εκπαιδευμένα αστυνομικούς και να αρχίσουν ψηφιακές περιπολίες. Δεν έχουμε ψηφιακή περιπολία τώρα. Για να ξέρουμε τι γίνεται στην ψηφιακή πιάτσα. Βέβαια. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι τώρα. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Λέγανε λοιπόν κάποιοι από αυτούς τους 213 που παρουσιάζονται και αυτοβούλος, ότι εγώ είχα μπει μέσα στην πλατφόρμα και μίλαγα με αυτό το κοριτσάκι. Είναι παράνομο αυτά, Γιώργο. Ακόμα και αν δεν συναντήθηκε, είναι παράνομο. Και η συνομιλία με ανήλικο είναι παράνομο. Ναι, ξέρεις τι λέγανε, μισό λεπτό. Δεν συνεπάγεται. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτοί λέγανε ότι δεν μας είπα. Αυτοί μας είπε ότι είμαστε 17. Από τον τρόπο που απαντάει το ανήλικο, εδώ ήθελα ο να... ενήλικας καταλαβαίνει ότι είναι ανήλικο. Εδώ ήθελα να... Από τον τρόπο που απαντάει. Εκτός εγώ θα σας εάν πω, συμβαίνει κάτι άλλο. Με δύο πανεπιστημιακούς. Από εκτός, τον τομέα του γλωσσολογίας. Πρόσεξέ με, Νίκο, πρόσεξέ με. Ναι. Εκτός δεν ήταν πράγματι η μικρή που απαντούσε, αλλά συνεργός του Μίχου, ο οποίος υποδιότανε τη μικρούλα και απαντούσε για λογαριασμό της. Σε αυτήν την εφαρμογή κάναν ανάλυση δύο πανεπιστημιακοί από τον τομέα γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γιώργος ο Μικρός και ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος. Και βρήκαν ότι από τον τρόπο που απαντάει στα πρώτα λεπτά το υποκείμενο της συζήτησης φαίνεται η ηλικία του. Στο λέω γιατί υπάρχουν τομείς και φορείς στην Ελλάδα που λειτουργούν και κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Το θέμα είναι η κυβέρνηση, το κράτος και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πολιτικής να φωνάξει τον τομέα γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και να πει: παιδιά, δώστε μου τα εργαλεία να φτιάξω τον αλγόριθμο που κόβει το ανήλικο από το να μπορεί να μπαίνει σε τέτοιες εφαρμογές. Άρα, Νίκο, για να κλείσουμε, οι αρχές γνωρίζουν και τους 213 τα ονόματα, ποιοι είναι και τι συνομιλίες είχαν με αυτό το κομμάτι. Τα ψηφιακά ίχνη ένα προς ένα και έχει γίνει ήδη άρση απορρίτου και θα σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα ολονών μας να υπάρξει online εισαγγελέας. Δεν έχουμε online εισαγγελέα, δεν έχουμε ψηφιακό εισαγγελέα. Φανταστείτε τώρα έναν εισαγγελέα υπηρεσίας που εμφανίζομαι εγώ μπροστά και του λέω αυτό ήταν στο dark web. Θα γουρλώσει τα μάτια και θα μου πήρε μεγάλη από πού ήρθες. Τι μας λες τώρα εσύ. Αγνωσή από λέξη. Ποιο πλανήτη, από πού προσγειώθηκες. Που του δείχνω εγώ εφαρμογή που παρακολουθεί live το παιδί. Που το παιδί έχει δώσει συγκατάθεση και συνένεση. Είναι ευθύνη, αρμοδιότητα και υποχρέωση όλων μας να προστατέψουμε τη νέα γενιά που είναι το μέλλον. Το τελεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Και ξέρεις, ειδικά πριν φύγεις, και κάτι άλλο. Μέσα από το διαδίκτυο τα παιδιά επικοινωνούν. Mm-mm. Είτε από το Viber, είτε από το TikTok, σωστά, είτε από το ένα, είτε από το άλλο. Έχουν πρότυπα αρνητικά τα παιδιά αυτά. Μόνο αρνητικά έχουν, Γιώργο μου. Δηλαδή μιλάνε, ήρθε εμένα. Γιατί σου έδειξα την άντρα που την παρακολουθούμε. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? Η κόρη μου είναι 13, είναι τώρα στην πρώτη γυμνασίου. Ο γιος μου είναι στην πέμπτη δημοτικού. Θα σου δείξω στην λοιπόν. Στην πέμπτη δημοτικού. Και μου μίλησε για αυτά που ακούει στη μουσική τραπ. Μίλησε γι' αυτό. Μισό λεπτό, Νίκο. Για τραπ και μου είπε: ξέρεις, μπαμπά μας μιλάνε για ουσίες. Δεν θα τις πω. Και λέω: πού τα άμαθες αυτά, ρεάλ. Και εγώ, πέμπτη δημοτικού, δεν ήξερα τις ουσίες. Νίκο μου, περίμενε. Στην ηλικία του γιου σου ένα κοριτσάκι. Ορίστε. Είναι στην αγκαλιά ενός τράπερ. Ξέρεις τι τραγουδάει. Για δες. Έλα. Πάντως... Αυτή λοιπόν το αυτό το κοριτσάκι ήταν στην αγκαλιά αυτού του καλλιτέχνη. Και δεν το καλλιτέχνη. Μοναδικό. Ακούτε από κάτω τι γίνεται. Βέβαια. Στο βίντεο που Παιδάκι. Παρακολουθούμε Μάλιστα. όλοι μαζί εδώ. Γιατί δεν είναι βωμός και πρότυπο και δεν είναι όλα χρήμα. Δυστυχώς το χρήμα, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν πράγμα. Χρήμα, πράγμα. Αυτό είναι. Πρέπει να ξεκολλήσουμε τα παιδιά και η εκπαίδευση είναι που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Και η ψηφιακή εκπαίδευση, γιατί θα σου πω ότι αν κάνουν 2 ώρες τη βδομάδα πληροφορική στο σχολείο τα παιδιά, έτσι. Να μην το ανοίξω αυτό το ζήτημα, ότι έρχεται η Amazon, η Google και, και η Apple σπίτι και μπορούν και να μπουν παντού. Ναι. Ναι, και είναι ουσιαστικά βάζουμε τα παιδιά να γίνονται ρομποτάκια στο μάθημα πληροφορικής. Έφτασε η Αντέλα σχολείο.
Είναι στο δρόμο να φτάσει στο νέο ψυχικό που είναι η Ορφιλίνη που πάει άτσι. Παναγία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Καλά, στο βλέπουμε live. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον Αν είσαι παιδί του Βασιλάκου, βέβαια δεν γλιτώνει με τίποτα. Αυτό δεν το μπορώ σίγουρο. Τουλάχιστον. Λέει ο άλλο είναι και για ενηλίκου. Δεν θα μπορώ να βγάλω γκόμενα. Άσε μας, φίλε, πρωί-πρωί. Να σου πω, και άμα θέλει η Άντζελα μετά από κάποια χρόνια να πάει, ξέρω εγώ. Είναι προσωπικά δεδομένα πια. Με γιατί το αγόρι σε ενήλικο. Σε ένα ραντεβού, Νίκο, εσύ θα είσαι μια εφαρμογή. Σε ενήλικο δεν θα μπορεί, γιατί είναι παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Προφανώς. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι μας περιμένει, σας περιμένει η αυτοκινητάρα μας. Είναι το Citroën C3 που βλέπετε εδώ και 1200 κυβικά θυμίζουμε, 83 άλογα, πεντάθυρο. Αξίζει 16.800 ευρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο που μπορεί να γίνει δικό σας, εννοείται, δώρο. Και